Βλέπετε λοιπόν ένα πίνακα εδώ πέρα, ο οποίος ακριβώς δείχνει αυτό που σας έλεγα λίγο πριν. Πόσες συλλήψεις γίνανε από το 2006 μέχρι το 2011. Βλέπετε ότι το 2006 ήταν μόνο 95.239, το 2007 πήγαμε στους 112.364 και ξαφνικά γίνεται μια έκρηξη. Το 2008 πάμε στις 146.337 συλλήψεις μεταναστών, λάθρομεταναστών κλπ. Μετά πέφτουμε το 2009 στις 126.000, ανεβαίνουμε λίγο πάλι στο 2010 132.000 και για μένα... Συλλήψεις τι εννοείται, κύριε Χαρά? Συλλήψεις, συλληφθέντες, μη νόμιμοι μετανάστες και διακινητές από αστυνομικές και λιμενικές αρχές. Όταν εισέρχονται. Ναι, όταν εισέρχονται. Όταν εισέρχονται. Είναι δύσκολο όταν εισέρχονται, εννοούμε δηλαδή ότι αφού έχουν μπει, γιατί αν τους λαμβάνεις ότι έχουν μπει, άρα λοιπόν με διάφορους τρόπους ταυτοποίησης καταλαβαίνεις ότι αυτός δεν έχει άδεια παραμονής. Και ενώ λοιπόν το 2010 έχουμε 132.524 συλλήψεις, ξαφνικά το 2011 γίνεται μια πτώση αυτή του αριθμού, και αυτό με ανησυχεί, διότι θα δείτε άλλα στοιχεία, ότι ανεβαίνει ο αριθμός των εισερχομένων. Αντίθετα, κατεβαίνει ο αριθμός των συλληφθέντων που φτάνουμε τις 99.368. Αυτά είναι επίσημα στοιχεία, τα έχουμε πάρει από την αστυνομία και βεβαίως δίνουν μια εικόνα του προβλήματος. Θέλω να ξεκινήσω με τον κύριο Παυλόπουλο, με τον υπουργό της παρέας μας. Υπάρχει ένα ερώτημα από όλο τον κόσμο που λέει το εξής.